Vabbè. Φίλες και φίλοι του EuroHoops, καλησπέρα σας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε της πρωτοπόρου Μπαρτσελώνα με 73-66 και βλέπει πλέον με αισιοδοξία το Final Four της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια τελευταία παράσταση χθες στο ΟΑΚΑ με τη νίκη επί της Ρεάλ. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μαζί με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Πρωταπηλιά είναι, αλλά δεν είναι ψέματα. Συνεχίζεις. Έτσι ακριβώς, τον Άρη Μπάρκα. Καλησπέρα σας. Από το στούντιο και σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Αχιλέα Μαυροδόντι, ο οποίος βρίσκεται στο ΣΕΦ και θα μας μεταφέρει τα νέα από αυτήν μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Βαγγέλη... Μεθυστική νίκη. Θρυλική. Θρυλική, μεθυστική. Πάντα με την Μπαρσελόνα, όταν κερδίζεις, είναι θρυλική η νίκη. Να κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Μπορεί να προτρέχουμε λίγο να λέμε για Final Four. Δεν προτρέχουμε καθόλου. Αλλά αυτή κοίτα, εμείς λέγαμε για play-off τα Χριστούγεννα. Μετά λέγαμε για πλεονέκτημα έδρας στις αρχές Φλεβάρι, ας πούμε. Γιατί ο Γενάρη δεν ήταν καλός μήνας. Και μετά τις αρχές Μάρτη λέγαμε. Θα πω και λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Λίγο πριν. Και μετά αρχές Μάρτη λέγαμε για Final Four. Οπότε δεν προτρέχουμε καθόλου. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός βρίσκεται. Εδώ και δύο εβδομάδες τους λέμε να κλείσουν εισιτήρια. Όχι. Του γηπέδου, θα του τα δώσουμε εμείς. Αεροπορικά. Μην υποσχόμαστε πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή θα δώσουμε. Μην ζητάνε μετά, όχι για όλους. Κάποιοι θα είναι τυχεροί και θα πάρουν. Πάντως σήμερα ήταν ένα παιχνίδι από τα παλιά, όντως, από την περασμένη χρυσή δεκαετία του Ολυμπιακού, βγαλμένο δηλαδή από τα χρυσά χρόνια του Μακαρίτη του Ντούντα, από την καλή εποχή. Από την καλή εποχή του Μπαρτζόκα, την πρώτη καλή εποχή του Μπαρτζόκα, όταν έγινε ο πρώτος προπονητής που πήρε και ευρωπαϊκό το 2013, και μετά τις καλές χρονιές και του Σπερόπουλου, έτσι. Καταρχήν ήταν θύμισε εκείνες τις εποχές. Ήταν πολύ ωραία εικόνα του γηπέδου, γιατί είδαμε πια ένα σεφ πορείς περιορισμούς, δεν ήταν sold out, αλλά ήταν σχεδόν γεμάτο. Παρότι δεν γέμισε, πολύ ωραία εικόνα. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του και όντως είναι πρόγευση για τα play-off και ίσως και για το Final Four. Ήταν μια ζεστή ατμόσφαιρα, μπορεί να μην ήταν ασφυκτικά γεμάτο, αλλά ο παλμός πέρασε και μέσα από την τηλεόραση που το παρακολουθούσαμε εμείς. Σωστό και δεν είναι μόνο ότι απλώς πέρασε μέσα από την τηλεόραση. Ο παλμός πέρασε στο γήπεδο καταρχάς, στους παίκτες του Ολυμπιακού, που σήμερα είχαν να ξεπεράσουν πολλά ζητήματα, πολλά αρχικά προβλήματα. Αρχικά την απούσια του Σλούκα. Και του Φαλ. Ακριβώς. Αλλά ο Σλούκας, ως πιο κομβικός παίκτης. Ακριβώς. Ήταν αυτός που έπρεπε να στείνει το παιχνίδι. Η ορχήστρα, ας πούμε. Ενορχιστρωτής, να το πούμε καλύτερα. Και όπως είπαμε και με τον Σταύρο Μπαρμπαρούση μέσα στην αίθουσα τύπου, ο Σλούκας είχε 34-34 παιχνίδια πέρυσι και φέτος δεν είχε λείψει μέχρι τη σημερινή βραδιά. Όμως το ΣΕΦ μίλησε. Από όντων των δύο συγκεκριμένων, είχε και η Μπαρσελόνα τις πολλές απουσίες της, αλλά δεν έχει σημασία. Περισσότερες από τον Ολυμπιακό. Βεβαίως. Αριθμητικά περισσότερες. Όμως αναλογικά, οι δύο του Ολυμπιακού είναι σαν 6-7 της Μπαρσελόνα. Όταν ο Σλούκας παίρνει κοντά στα 2 εκατομμύρια και είναι ο Σλούκας, και όταν ο Φαλ είναι ο παίκτης που έχουμε δει που δεν είναι την ρακέτα. Και φάνηκε η απουσία και των δύο του Φαλ στο rebound, στα rebound. Και του Σλούκας στη γενικότερη οργάνωση του παιχνιδιού. Έτσι. Είχε να ξεπεράσει πολλά. Εντυπωσιακή διαφορά το rebound 25 ο Ολυμπιακός και 42 η Μπαρτσελόνα. Αν μη τι άλλο, έτσι. Και όταν κερδίζει ένα τέτοιο μάτς, έχοντας χάσει τόσα πολλά rebound, νομίζω φαίνεται πώς πέρασε αυτό που λέμε ο παλμός του κόσμου στο παρκέ και πώς οι άλλοι λειτουργήσαν, οι παίκτες που ήταν ετοιμοπόλεμοι και δεν έπαιξαν όλοι. Ο Έισε, για παράδειγμα, σήμερα δεν πήρε χρόνο συμμετοχή. Δεν έκπληξε αυτό. Ο Μόσα μπήκε απλά για να είναι στη δωδεκάδα. Ο Λαριτζάκης έπαιξε ελάχιστα και ο Λούτζης πάλεψε φιλότιμα, έδωσε κάποια λεπτά, αλλά τίποτα παραπάνω από κάποια λεπτά. Αν βάλουμε λοιπόν τους δύο που δεν αναγωνίστηκαν καθόλου, το Λαριτζάκη και το Λούτζη, ως παίκτες που δεν ήταν στο βασικό rotation, ο Ολυμπιακός με 8 κέρδισε αυτό το match βασιζόμενος, είπαμε την περασμένη εβδομάδα, στην έδρα. Δύο πράγματα μπορούν να στείλουν το Final Four τον Ολυμπιακό. Η έδρα, ο Ολυμπιακός τελειώνει κανονική περίοδο με 13-1 και η άμυνα.
κράτησε την Μπαρτσελόνα στους 66. Λοιπόν, ενώ η Μπαρτσελόνα πετύχαινε περισσότερους από 80 πόντους. Ακριβώς. Είχε μέσο όρο. Okay. Ναι, αυτά είναι τα αγωνιστικά παιχνιδιού, τα οποία νομίζω δεν χρειάζονται και ιδιαίτερη ανάλυση, έτσι όπως έγινε και το μάτς. Την Μπαρτσελόνα έχει εξασφαλίσει την πρωτιά με αρκετές απουσίες να υπάρχουν και τον Ολυμπιακό να ενδιαφέρεται περισσότερο και να έχει μεγαλύτερο κίνητρο και να είναι εκπληκτικό σαν κλιμακίσει. Νομίζω ότι η ουσία είναι πρώτον ότι με το σεφ που είδαμε σήμερα, τα play-off όποιον και να έχει αντίπαλο Ολυμπιακός, θα είναι πολύ περίπλοκη υπόθεση για τον αντίπαλο. Και το πιο υποτιμημένο στοιχείο αυτού του αποτελέσματος είναι αυτό που λέγαμε μέσα, Βαγγέλη, ναι. Ότι ο Ολυμπιακός σε περίπτωση πρόκρισης του Final Four θα βρει την Μπαρτσελόνα μόνο στον τελικό. Εδώ λοιπόν, γιατί θα μας βάλει, θα βοηθήσει ο Κωνσταντίνος και με τους τίτλους, το πιο σημαντικό συμπέρασμα που έχει εξαχθεί από τη σημερινή αναμέτρηση δεν είναι ότι ο Γόκαπ έβαλε δύο μεγάλα σούτ. Το δεύτερο, το τελευταίο, δηλαδή το τρίποντο, ήταν τρομερά κρίσιμο. Μαχαιριά. Δεν είναι ότι ο Παπανικολάου έκανε ό,τι έκανε για να συμπληρώσει τον Μακίσικ που ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού. Δεν είναι η προσπάθεια και πάλι για μια ακόμη φορά του πολυεργαλείου που λέγεται Βεζέγκο. Δεν είναι μόνο τα αγωνιστικά, είναι ότι ο Ολυμπιακός με τη σημερινή νίκη είναι σίγουρα τρίτος. Είναι σίγουρα τρίτος. Αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος. Αλλά η Ρεάλ έχει τον πρώτο λόγο για τη δεύτερη θέση. Από αυτήν ουσιαστικά εξαρτάται. Είναι σίγουρα τρίτος. Δηλαδή δεν απέφυγε την τέταρτη θέση. Δεν ξέρουμε αν απέφυγε την Εφέση ή αν θα βρει τη Μακάμπη, θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Εκείνο όμως που είναι βέβαιο, ξεκίνησε να το λες και το ξαναλέμε τώρα, όσοι μας βλέπουν θα το καταλάβουν, είναι ότι απέφυγε την Μπαρσελόνα στον ημιτελικό εφόσον βρεθεί στο Final Four. Αν ήταν τέταρτος και είχε περάσει στο Final Four, από την τέταρτη θέση, με την Εφέση ή με όποια ομάδα πέμπτη, θα έπαιζε, όπως ξέρουμε, με την πρώτη της κανονικής περιόδου, που δεν νομίζω ότι πιστεύει κανένας ότι θα μείνει εκτός Final Four η Μπαρσελόνα. Άρα θα έπαιζε ημιτελικό με την Μπαρσελόνα και εκεί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αν μη τι άλλο, να την κερδίσει έστω και σε ουδέτερο έδαφος. Σε έναν τελικό, αν βρεθεί ο Ολυμπιακός, είναι άλλη ιστορία. Ας πάει πρώτα στο Final Four, θα δούμε τι θα γίνει εκεί και στο τελικό τα συζητάμε. Να τα συζητήσουμε όμως τώρα και με τον Αχιλλέα Μαυροδόντη. Μόνος του είναι, μόνος του. Ο οποίος είναι στο ΣΕΦ. Καλησπέρα, Αχιλλέα. Καλησπέρα, παιδιά, από το Σταδίο. Κοίταξε, θέλω να στο αποκαλύψω, Αχιλλέα, πριν ξεκινήσεις. Δέχτηκε σκληρή κριτική στην αίθουσα σύνταξης νωρίτερα, διότι την προηγούμενη φορά που είχε ξαναπάει στο Στάδιο Ενισκεφυλίας, ο Ολυμπιακός είχε γνωρίσει τη μία και μοναδική ήττα του φέτος στην Ευρωλίγκα. Άρα κουβαλούσες κάτι μαύρο πάνω σου. Ξόρκησες το φάντασμα. Και το ξόρκησε σήμερα αυτό. Προς απάντηση της συντακτικής ομάδας του Eurohoops που μου έκανε αυτή την άδικη, οφείλω να ομολογήσω, κριτική, εγώ είχα πάει στην Κρήτη και ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελλο. Ωραία απάντηση. Μιλάμε για Ευρωλίγκα. Αλλά εδώ μιλούσαν για Ευρωλίγκα μέσα οι καλοί συνάδελφοι. Οι καλοί συνάδελφοι. Έτσι. Είχε την μοναδική ήττα με τον Αχιλλέα στο ΣΕΦ Ολυμπιακός. Τώρα όμως μπορούμε να πούμε ότι έχει και τη μεγαλύτερη νίκη. Έχει μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη νίκη τη σεζόν, έτσι. Δεν ξέρω αν αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεγαλύτερη νίκη της σεζόν. Στα δικά μου μάτια είναι αυτή με την Εφέση, η οποία άλλαξε και όλη την κατάσταση τότε στον Ολυμπιακό, που άφησε πίσω όλα τα προβλήματα, ανέβηκε τόσο ψυχολογικά και πήγε στο Final Four της Κρήτης, πήρε τον τίτλο και ουσιαστικά ξεκίνησε αυτή η συνεχόμενη άνοδος. Δεν θα σου χαλάσω από τη στιγμή που πήρες ρεβάνς για την ήττα των Ερυθρών Αστέρα, ό,τι θες μπορεί να λες. Αλλά σήμερα ο Ολυμπιακός απέφυγε την τέταρτη θέση και χωρίς να ξέρουμε ποια ομάδα θα βρει, αν θα είναι από τη δεύτερη ή από την τρίτη θέση τα play-off και ποια ομάδα θα βρει, σίγουρα δεν παίζει με την Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό. Αυτό ξεκινήσαμε εμείς να λέμε στο Βελιγράδι, έτσι. Καταρχάς, με συγχωρείτε, βλέπετε ότι κοιτάζω πέρα εδώ, θα περιμένω την υπεύθυνη τύπου του Ολυμπιακού για να μας... Δεν σε παρεξηγούμε, αν θα έρθει ο Παπανικολάου, ο Βεζέγκοφ ή όποιος άλλος έρθει, καλοδεχούμενος. Πάμε. Καταλαβαίνετε, είναι για τις ανάγκες του ρεπορτάζ όλα αυτά. Σήμερα ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νοθρά, ξεκίνησε μουδιασμένα. Φάνηκε η απουσία του Φάλ σε τεράστιο βαθμό. Τα rebound είναι τρομακτικά υπέρ της Μπαρτσελόνα. Είπε η Μυρτώ νωρίτερα, 17 παραπάνω για την Μπαρτσελόνα. Το σημείο κλειδί όμως θα προσθέσω εγώ ότι είναι τα λάθη. Τα λάθη της Μπαρτσελόνα, τα οποία ήταν 12 στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης. Και από αυτά τα λάθη ο Ολυμπιακός πήρε 26 πόντους. Από τα λάθη των Καταλάνων. Είναι ένα τεράστιο νούμερο και είναι και αυτό το οποίο έφερε σε ισορροπία την τόσο μεγάλη διαφορά στον τομέα των rebound, που φυσικά θυμίζουμε ότι έλειπε ο Μουσταφά Φαλ και ήταν και το σημείο κλειδί η απουσία του Γάλλου σε αυτό το τομέα. Ο Σαγκίλ Μακίσικ ήταν εκπληκτικός, ο Σάσα Βεζένκοφ έδωσε ενέργεια, έβαλε μεγάλα σουτ στο τέλος, ο Γουόκαπ, όπως σε άκουσα πριν λίγο, Βαγγέλη μου, να τονίζεις, έβαλε και εκείνος
πολύ σημαντικά σουτ, ειδικά αυτό στο τέλος ήταν μαχαιριά. Και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός, ένα όχι κατάμεστο σεφ, αλλά σίγουρα ένα σχεδόν γεμάτο, μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Ο κόσμος πήρε παλμό από την ομάδα του Πειραιά, μπήκε στο κλίμα της αναμέτρησης. Είναι χαρακτηριστική μια εικόνα, δεν ξέρω αν το έδειξε ο τηλεοπτικός φακός. Την ώρα που βγαίνει η τελευταία σημαντική άμυνα του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκοφ πηγαίνοντας προς την επίθεση, έκανε νοήματα σε όλο τον κόσμο να... Το είδαμε βεβαίως, ναι. Ήταν ένα πλάνο που νομίζω πραγματικά δείχνει όλο το πάθος που έδειξαν οι Πειραιώτες, που καλύψανε δύο τεράστιες απουσίες, γιατί μιλάμε για τον Μουσταφά Φαλ και τον Κώστας Λουκά, είναι ο βασικός σέντερ και ο ηγέτης του Ολυμπιακού, κακά τα ψέματα. Είναι σίγουρα μια τεράστια νίκη. Βέβαια, το ότι ήταν να περάσει από το χέρι του Ολυμπιακού, το έκαναν οι Πειραιώτες. Είναι στην τρίτη θέση. Περιμένουμε τώρα την αναμέτρηση της Real με την Bayern, να δούμε τι θα συμβεί εκεί πέρα και αν ο Ολυμπιακός έχει ελπίδες και για την δεύτερη θέση. Μαθηματικά αυτή τη στιγμή είναι στη δεύτερη θέση. Μαθηματικά τώρα είναι στη δεύτερη. Μαθηματικά είναι στη δεύτερη, με ένα παιχνίδι περισσότερο όμως από την... Αλλά δεν τα θέλει. Δεν τα θέλει και όλα δικά του Ολυμπιακός και χθες τον ευνόησαν τα αποτελέσματα και τις περασμένες εβδομάδες τα περισσότερα αποτελέσματα τον είχαν ευνοήσει. Η τέταρτη θέση ήταν μια μεγάλη υπέρβαση, η τρίτη είναι η απόλυτη υπέρβαση. Η δεύτερη θα είναι ένα θαύμα. Κοίτα, είναι δεδομένο επίσης, γιατί ο κόσμος, εντάξει, ονειρεύεται Final Four, το φωνάξανε και σήμερα. Αλλά μην ξεχνάμε κάτι βασικό, ο Ολυμπιακός είναι ήδη πετυχημένος στην Ευρώπη. Το βασικό του πλάνο, ο αρχικός στόχος, εδώ ήμασταν στη Media Day μαζί και τα συζητούσαμε όλους τους παίκτες στην αρχή της χρονιάς, ήταν η πρόκληση στα play-off. Σωστά τα λες, αλλά όταν είσαι τέταρτο σίγουρα ένα παιχνίδι πριν από την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών σου, Αχιλέα, για την κανονική περίοδο και μετά παίρνεις την τρίτη θέση, σίγουρα την έχει ασφαλίσει την τρίτη θέση και ίσως είναι και δεύτερος, ανοίγει η όρεξη. Όπως αυτά πάνε στην άκρη τώρα. Πετυχημένος και πετυχημένος, τώρα υπάρχει μπροστά το Final Four. Κανένας δεν θα θυμάται την κανονική περίοδο, το λέω με τα λόγου γνώσεως, εάν δεν πάει στο Final Four πλέον. Συμφωνώ και ανοίγει μετά μια τεράστια συζήτηση για το τι θα γίνει σε ένα Final Four που, αν πρώτα ο Θεός περάσει ο Ολυμπιακός... Θα έχει 8.000 Ολυμπιακούς μέσα, τουλάχιστον, Θα μιλάμε για μία από τις απειροελάχιστες φορές που δεν θα είναι σε ένα εχθρικό κλίμα, γιατί θυμίζουμε ότι και το 2015 και το 2017 ο Ολυμπιακός ήταν στην έδρα των φιναλίστ και μετέπειτα πρωταθλητριών. Πολύ σωστή επισήμανση, ήταν το επόμενο που θα σου λέγαμε. Θα παίζει στη δική του έδρα, θα είναι σαν να παίζει στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας. Θα παίζει στο Βελιγράδι και αν δεν είναι 10.000 Έλληνες μέσα, θα είναι και Σέρβοι. Θα είναι του Ερυθρού Αστέρα οι οπαδοί που θα είναι σαν να είναι οι Ολυμπιακοί. Το ίδιο θα είναι. Θα πάρουν αυτή τα εισιτήρια αν δεν πάνε Έλληνες. Με τις τιμές των εισιτηρίων πάντως πιθανότερο να ταξιδέψουν Έλληνες. Κοίτα, βρίσκουμε τον τρόπο νομίζω. Είναι αδελφοποιημένα τα σωματεία να πάρουν τα εισιτήρια. Άμα χρειαστεί, ναι, να δοθεί. Από αδελφικό χέρι κάτι θα γίνει. Ή το αντίστροφο. Θα το δούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί που μας στέλνουν. Δώσε μας μερικές εικόνες μέχρι να έρθει κάποιος. Δώσε μας μερικές εικόνες. Αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε περνάει από τη φυσούνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο. Βλέπω κιόλας ότι ο Αντώνης Στρογγυλάκης μιλάει με τον Σαγγίλ Μακίσικ, οπότε αύριο στο EuroHoops θα υπάρχει και μια ωραία συνέντευξη του Αμερικανού, του MVP του Ολυμπιακού. Ωραία, δώσε κι άλλα spoiler και για τα υπόλοιπα θέματα τώρα. Πάμε, ναι. Να γίνουμε spoiler. Βλέπουμε τον Κώστα Παπα-Νικολάου στο βάθος που κάνει δηλώσεις στην τηλεόραση. Λογικά σε λίγο θα θεωρώ πως θα τον έχουμε εδώ πέρα. Βλέπετε, δεν ξέρω, δεν μπορώ και να γυρίσω την κάμερα. Το πλάνο αυτό που έχεις με τον Τζορντανάκη και το Μάτριξ του γηπέδου με τα σήματα των δύο ομάδων κτλ. Είναι πολύ ωραίο. Αν θες να σε αποδεσμεύσουμε, αν κρίνεις εσύ ότι πρέπει να πάει να θέλεις κάποιον χέρι-χέρι, θα μας το πεις. Εμείς... Εντάξει, θα σας κάνω νόημα, Βαγγέλη μου. Αυτή τη στιγμή το άλλο δεν έχει τελειώσει ο Κώστας Παπα-Νικολάου τους δηλώσεις του. Πρόλαβες να πάρεις κλίμα πάντως... από την Μπαρσελόνα όταν φεύγανε κτλ. Δεν πρόλαβα καθόλου. Είμαι ακόμα στα δημοσιογραφικά θεωρία. Δεν πρόλαβα καθόλου να πω μέσα στο άλλο. Δεν επιτρέπεται. Δεν ήταν ζωχαδιασμένος ο Σάρας. Μπορεί να χτυπήθηκε όπως συνήθως κάνει. Είναι και υβρίδιο ο Μπράντοβιτς ο Σάρας. Πώς να το κάνουμε. Στη διάρκεια του μάτς δεν τον είδα όμως πολύ εκνευρισμένο στο τέλος. Είναι αυτό που είπε ο Άρης. Ότι δεν είχε και τόσο μεγάλο κίνητρο η Μπαρσελόνα σήμερα. Δεν θα μπορούσε να πει κάποιος στην Μπαρτσελόνα κάτι αν έχανε, γιατί επισημάνατε πολύ σωστά και τις τόσες απουσίες που υπήρχαν πριν το μάτς.
Είναι και φυσικά η κατάσταση με τον Σανλί που τώρα επέστρεψε στη δράση κι αυτός. Ναι. Οπότε, όμως είδαμε ότι πάτησε αρκετά καλά στο παρκέ του ΣΕΦ. Στην άμυνα φαινόταν ότι δεν έχει ανάσες και γι' αυτό ο Γιασκεβίτσιους τον έβαζε και τον έβγαζε όσο πιο γρήγορα μπορούσε για να μπορέσει, ναι, να τον κρατήσει φρέσκο. Ναι, για το δεδομένο της κατάστασης πιο πολύ το λέω. Ναι, ναι. Βέβαια, όσο μιλάμε, έκλεισαν τα play-off της Ευρωλίγκας. Ξέρουμε ποια την οκτάδα. Η Bayern κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα με 82-57. Άρα έχουμε... Οπότε η Bayern είναι η 8η ομάδα. Την Bayern μέσα. Και περιμένουμε στην ουσία να δούμε την τελική κατάταξη των ομάδων. Το πλασάρισμα από την 4η μέχρι την 8η θέση. Το οποίο θα κριθεί χωρίς τον Ολυμπιακό να έχει τη δυνατότητα να παρέμβει πια. Όχι, θα περιμένει στην πολυθρόνα του αν θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Είδε τη σεζόν του να ολοκληρώνεται. Από εκεί και πέρα το τι τελική κατάταξη θα έχει και ο ίδιος και τι κατάταξη θα υπάρξει μεταξύ 6ης και 7ης θέσης, γιατί από εκεί θα βγει πια ο αντίπαλος του Ολυμπιακού. Μένει να το μάθουμε στις επόμενες εβδομάδες. Αχιλία, μπορούμε να σε αφήσουμε για κάποια δευτερόλεπτα. Για λίγα δευτερόλεπτα, αν εύκολο. Βεβαίως, βεβαίως. Παιδιά. Για να κάνεις και θα ξαναγυρίσεις με κάποιον για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Λοιπόν, Μπαρσελόνα πρώτη, έτσι. Ολυμπιακός δεύτερος για την ώρα. Ρεάλ με το πάνω χέρι, αν κερδίσει το τελευταίο παιχνίδι, θα πάρει τη δεύτερη θέση. Ολυμπιακός τουλάχιστον τρίτος. Και μετά έχουμε Μιλάνο στην τέταρτη θέση. Ωραία. Την πέμπτη θέση θα δούμε Εφές Μακάμπι, η Μονακό Άρη και η Μπάγκερ είναι οι οκτώ. Και στην ουσία το ερώτημα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, είναι αν ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μακάμπι ή με τη Μονακό. Ποτέ δεν μπορείς να επιλέξεις αντίπαλο, αλλά η γνώμη μου είναι και νομίζω τον περισσότερο πια μετά από αυτά που είδαμε και από τη Μονακό τελευταίες εβδομάδες, είναι ότι αυτή τη στιγμή η πιο καυτή ομάδα στην Ευρωλίγκα είναι η Μονακό του Mike James και θεωρητικά η Μακάμπι, παρότι έχει καλύτερο ρεκόρ. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των ρωσικών ομάδων εξαφανίστηκαν. Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλή ομάδα όσο δείχνει αυτή τη στιγμή το ρεκόρ της. Μπορεί να τερματίσει πιο ψηλά η Μακάμπι και στην πραγματικότητα να είναι χειρότερη ομάδα. Βέβαια, το χειρότερη ομάδα, καλύτερη ομάδα, κάποιες φορές σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να την κάνω. Να... Ναι, είναι σχετικό. Ναι. Να κάνω την ερώτηση. Πιστεύεις, Άρη, ότι μπορεί να διαλέξει εθές? Όλοι μπορούν να διαλέξουν. Νομίζω όμως μόνο ο Ολυμπιακός δεν μπορεί. Μόνο ο Ολυμπιακός θέλει. Άλλοι μπορούν να τον διαλέξουν. Άλλοι μπορούν να τον διαλέξουν. Νομίζω ότι οι ΕΦΕΣ, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και βλέποντας και. Είσαι ο Αταμάν. Ναι. Στο κάνω πολύ πιο εύκολο. Ναι, είσαι ο Αταμάν για να μαστεί και η Μιλτό μετά. Βλέποντας... Θες να παίξεις με τον Μιλάνο ή με τον Ολυμπιακό? Νομίζω ότι δεν μπορείς να επιλέξεις εύκολα τον Ολυμπιακό. Δηλαδή και μόνο με την εικόνα που έχει το ΣΕΦ. Είναι, ναι, πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο για οποιονδήποτε αντίπαλο. Σε βλέπουμε, Αχιλλέα, σε βλέπουμε. Όταν θα σπάσει το πλεονέκτημα. Ετοιμάσου. Όταν θα σπάσει το πλεονέκτημα έδρας, απλά και μόνο με, ναι, το γεγονός ότι μπορεί να παίξει καλύτερα απέναντι σε μια τέτοια έδρα και σε ένα τέτοιο κόσμο. Mm. Και ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είμαι εδώ, θα μας πει. Βεβαίως, γιατί έχουμε μαζί μας τον Χασάν Μάρτιν. Και μας ακούει. Congratulations. What a great game, a dominant performance once again. What was the key of the win? Honestly, our defense was the key. We lacked a little bit of offensive rebound, but we played so physical, so tough in the fourth quarter, and that brought us home. Did you believe when Barcelona was controlling the game and despite the deficit in the rebounds that you can make a comeback like we did? And what was finally the experience on playing against a great opponent in a full gym? It was almost a sold out. Yeah, I think as soon as we picked up our physicality, started making shots, and we had our home crowd, so that definitely gave us that boost. That's obviously an experienced team. You know, they don't make a lot of mistakes, so you know we had to rough them up a little bit, and that's what we did. Όπως λοιπόν μας λέει ο Χασάν Μάρτιν, για να μεταφράσουμε και λίγο στα ελληνικά. Καταρχήν, ήξεραν οι παίκτες του Ολυμπιακού, βλέποντας πώς εξελίσσεται το μάτς και έχοντας χαμένα rebound, ότι έπρεπε να προσπαθήσουν περισσότερο στον τομέα και είχαν την αίσθηση ότι κάποια στιγμή θα πούν πώς και μπήκαν στο τέλος. Και για την ατμόσφαιρα του ΣΕΦ, αλλά και το ότι είχε έναν αντίπαλο Ολυμπιακός όπως η Μπαρτσελόνα σε ένα τέτοιο μάτς με γεμάτο γήπεδο, αναφέρει ότι είναι πολύ λογικό μια τέτοια ομάδα να έχει τη δυνατότητα να κάνει πολύ λίγα λάθη. Παρά τις αποδείξεις, είναι πολύ δυνατός αντίπαλος και ο Ολυμπιακός κατάφερε παίρνοντας ενέργεια και από τον κόσμο να πάρει το αποτέλεσμα. Βαγγέλη.
Hassan, at least now, at least in third position. Mm-hmm. What do you think? Who will be your opponent? Yes, for the matchup in the playoffs. Who you said? Who do I think will have in the playoffs? Yeah, so or who do you wish to face in the playoffs? Oh, I don't care. Honestly, we got that home court advantage. That's all that matters. So I don't care who we face. Anybody can get it. Yes, I see. But there are two, three choices: Efes, Maccabi, and maybe Monaco. All three of those teams are in a good way right now, so I can't really pick and choose. I can't answer that. Προσπαθήσαμε να φέρουμε τον Χασάν Μάρτιν σε όσο πιο δύσκολη θέση μπορούσαμε. Αλλά είπαμε σε συγκεκριμένα τι τρει ομάδε δεν μπορεί να διαλέξει αντίπαλο. Και όπω λέει, το θέμα δεν είναι το ποιον θα διαλέξει. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που έχει το πλεονέκτημα έδρα στα playoff, εσύ έχει δουλέψει για να πάρει αυτό το αβαντάζ και πρέπει να το χρησιμοποιήσει. In other words, how close to Athens is the city, the host city of the Final Four, Belgrade? Oh, that's right there. Oh, that's our brothers right there. So, that's home court advantage. do you feel that the home court advantage will be enough for Olympiacos to advance to the Final Four? I think that's a big chance. You know, we get this place rocking. You know, we haven't really lost it at all. So, we get this place jumping. I think we can do great things, big things. Thank you very much. That's, I guess, the best and most honest answer. Right now, best of luck in the playoffs that are coming, and we hope to see you in Belgrade. Congratulations. Thank you. Την τελευταία τάκα να μεταφράσουμε. Την καλύτερη του ατάκα, ο Χασάν Μάρτιν, λέγοντας ότι είναι πολύ λογικό όταν βρίσκεσαι στα playoff και όταν μπορείς να κάνεις αυτό το γήπεδο να αγωνείται, όπως είπε, να τεινάζεται, να ροκάρει, τότε μπορείς να φτάσεις και στο Final Four. Πάντως η ακόμα καλύτερη απάντηση θα ήταν πόσο κοντά είναι το Βελιγράδι που διοργανώνει. Εντάξει, να σου πω κάτι. Στην Αθήνα, πόσο κοντά είναι, έπρεπε να πει με το αεροπλάνο, παιδί, από ό,τι ξέρω, κανένα 2 ώρο και με το αυτοκίνητο, κανένα 12 ώρο. Παραδέχτηκε όμως, ότι ούτως ή άλλως εκεί είναι τα αδέρφια μας. Άρα είναι διαβασμένος. Είναι πολύ διαβασμένος, ήθελα να σου το πω. Βεβαίως τα παιδιά που ακούνε τη συνέντευξη μέσα θα το μεταφράσουν όλο το κείμενο και θα το ανεβάσουν έτσι κι αλλιώς. Ο Αχιλλέας είναι δίπλα, είναι πάντα κοντά μας. Κωνσταντίνε, έχουμε τον Αχιλλέα στον αέρα. Εδώ είναι ο Αχιλλέας. Μπράβο, τώρα τον βλέπω κι εγώ. Συγχώρεσέ μας, Αχιλλέα, κάνουμε και τα δικά μας εδώ. Στον αέρα, ζωντανή εκπομπή είναι. Καλά κάνετε. Εσύ κάνεις τα δικά σου. Εσύ πρέπει να κάνεις τα μαγικά σου, να μας έρθεις και κανέναν ακόμα. Δεν αρκούμαστε σένα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι ζητάνε αυτόγραφα, φωτογραφίες. Είναι πολύ λίγοι και οι παίκτες. Αν μπορέσει να είναι ο Παπα-Νικολάου τουλάχιστον που γυροφέρνει εκεί, από ό,τι που γράφουν εδώ. Ο Παπα-Νικολάου αυτή τη στιγμή είναι σε ένα άλλο μέσο και μιλάει, οπότε δεν νομίζω να έρθει να μιλήσει και σε εμάς, δυστυχώς. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν πειράζει. Στα play-off όμως τον έχουμε. Σημασία έχει ότι ήταν εκεί όταν έπρεπε να σταματήσει το Σανλί και να στείλει την μπάλα στην γωνία. Εμένα θα μου επιτρέψετε να σας αφήσω να συνεχίσουμε και το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε πολλά να γράψουμε στο EuroHoops.net. Καλά, κι άμα γίνει καμιά έκπληξη και πλησιάζει κανένας, σε ξαναβγάζουμε. Εδώ θα είμαστε εμείς. Θα είμαστε σε επικοινωνία, η τεχνολογία μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Έγινε. Έγινε, Αχιλλέα, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλό ρεπορτάζ. Λοιπόν, Αχιλλέας Μαυροδότης, 1-1. Ισοφάρισε ο Αχιλλέας. Ισοφάρισε όπως θα ισοφάριζαν οι κόκκινοι διάβολοι στο 89 πριν γίνει το 2-1 το 99 για το Champions League, έτσι, με το Solskjaer και τα λοιπά. Και λέω κόκκινοι διάβολοι, διότι απόψε οι παίκτες του Ολυμπιακού, ξέρει ο αρκετός κόσμος, να το πούμε, να το μάθουμε και όσοι δεν το γνωρίζουν. Πες το, γιατί ναι. Κόκκινοι διάβολοι ήταν οι παίκτες του Μπαρτζόκα. Ενός Μπαρτζόκα που είναι φανατικός υπέρ της Manchester United, έτσι. Είναι Fred Red ο Μπαρτζόκας. Δεν είναι απλά. Αυτή είναι η ποδοσφαιρική νότα της εκπομπής. Ολυμπιακός συνδυάζει και Ολυμπιακό και Manchester United. Καταλαβαίνουν κάποιοι τι θέλω να πω. Και απόψε είχε κόκκινους διαβόλους στο παρκέ. Ήταν κολαστήριο το ΣΕΦ σήμερα. Γι' αυτό λέμε έδρα και άμυνα για την Μπαρσελόνα. Δεν παραγνωρίζουμε, ούτε υποτιμάμε, ούτε ξεχνάμε τις πολλές απουσίες που είχε η Μπαρσελόνα και το μικρότερο κίνητρο σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, για να την κρατήσεις στους 66 πόντους, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η δουλειά που έχει κάνει δηλαδή στην άμυνα είναι πάρα πολύ μεγάλη και πολύ καλή.
Στου 66 δεν κρατά καλά-καλά ούτε το Λαύριο. Και αν θεωρήσουμε τον Ιωνικό, τον Ηρακλή, τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας στην Basket League, πόσο μάλλον να κρατήσεις στους 66 πόντους, ακόμα και αυτή την αποδεκατισμένη, όπως ήταν σήμερα, εν πωλής Μπαρσελόνα, στους 66 πόντους. Είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα του Ολυμπιακού. Έδρα και άμυνα. Έδρα και άμυνα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι όντως το κίνητρο της Μπαρσελόνα δεν έχει καμία σχέση με το κίνητρο του Ολυμπιακού και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για το μάτς που σχεδόν ολοκληρώνει στη μία περίπτωση. Την άλλη ολοκλήρωση είναι τυπικά την κανονική σεζόν. Η Μπαρσελόνα δεν έχει να κυνηγήσει τίποτα άλλο πια στην κανονική σεζόν. Ήταν ένα παιχνίδι που δείχνει τη δυναμική του Ολυμπιακού. Ήταν ένα παιχνίδι που δείχνει τη δυναμική της έδρας του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσει ο Ολυμπιακός, πέρα από το γεγονός ότι αντέδρασε σωστά σε ένα παιχνίδι που λείπανε δύο κομβικοί παίκτες, είναι η εικόνα του ΣΕΦ. Η εικόνα του ΣΕΦ πιστεύω ότι στέλνει μήνυμα ενώπιση στο play-off. Αυτό είναι το πλεονέκτημα έδρας, αυτό αναφέρθηκε ο Χασάν Μάρτιν. Αυτή είναι και η ουσία. Ο Ολυμπιακός τρύπησε το ταβάνι του, γιατί το να τερματίσει ειδικά δεύτερος, αν η Ρεάλ Μαδρίτη συντηρηθεί από την Bayern, για τον οποιονδήποτε λόγο. Είναι τρομερό επίτευγμα. Είναι ένα τρομερό επίτευγμα. Μα έτσι κι άλλως και η τρίτη θέση είναι. Το ότι εκπαραθυρώνει ουσιαστικά την Ολύμπια Μιλάνο από την τρίτη θέση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά πάντως η δεύτερη θέση φαντάζει, ακούγεται ως τρομερό κατόρθωμα. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είτε δεύτερος τερματίσει είτε τρίτος, ακόμα δεν έχει εξασφαλίσει ούτε καν ότι ας πούμε αποφεύγει την ΕΦΕΣ. Δεν το ξέρει. Πάντως για να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, θα σου πω και εγώ την άποψή μου. Η παρουσία του κόσμου είναι αυτό που μένει, το επιμύθιο της βραδιάς και αυτό που πρέπει να κρατήσει ο Ολυμπιακός. Και αυτό που ενδεχομένως μας δίνει ότι έρχεται για τα επόμενα παιχνίδια. Έχει τον αγώνα πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός. Πάει να παίξει τη Δευτέρα με τον ΠΑΟΚ, αλλά σκέφτεται το ΑΚΑ για την πρώτη θέση στην Ελλάδα και το πλεονέκτημα στα play-off. Και μετά θα σκεφτεί είτε ΕΦΕΣ, είτε Μακάμπι, είτε Μονακό. Εγώ, αν με ρωτούσες, από ΕΦΕΣ και Μακάμπι, σου έλεγα όποια και να είναι, δεν μου κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Με την ΕΦΕΣ λίγο πιο καλή, όχι με βάση την εικόνα που είδαμε και σήμερα, πέραντι στην Άλμπα, θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Θα τα πούμε ακριβώς. Χωρίς το Μίσιτς βέβαια. Αλλά δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, ούτε η ΕΦΕΣ, ούτε η Μακάμπι. Η Μονακό όμως είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Είναι απρόβλεπτη, έτσι. Όταν παίζεις μαζί της είναι ένας ασύμμετρος πόλεμος. Από την ΕΦΕΣ ξέρεις τι να περιμένεις. Ξέρεις τι θα κάνει ο Λάρκιν. Ξέρεις τι θα κάνει ο Μίσιτς. Από τη Μακάμπη ακόμα περισσότερο. Αλλά και η Μακάμπη είναι απρόβλεπτη ομάδα. Η ΕΦΕΣ είναι περισσότερο προβλέψιμη, καλύτερη όμως συνολικά και από την Μακάμπη και από τη Μονακό. Όμως επειδή θα είναι πρωτόγνωρη εμπειρία να παίξεις, ας πούμε, με τη Μονακό, και όλοι θα περιμένουν με τη Μονακό εύκολα. Πρέπει να πας στο Final Four με πλεονέκτημα έδρας. Θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Αν μου έλεγες να διαλέξω, θα σου έλεγα είτε είναι η ΕΦΕΣ είτε είναι η Μακάμπι, μου κάνει το ίδιο. Αρκεί να μην είναι η Μονακό. Έτσι όπως ήταν τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Δεν παίζει καν από την τέταρτη θέση. Παίζει τουλάχιστον από την τρίτη και πάνω. Νομίζω ότι συμφωνούμε και τρεις ότι από άποψη υλικού η Μακάμπι βρίσκεται πιο πίσω στη συγκεκριμένη ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και ταλέντου και όλα. Ναι. Η ΕΦΕΣ έχει το θέμα το ότι δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση την περσινή ομάδα, έχει μόνο εκλάμψεις. Έτσι. Και δεν μπορεί κανένας να προβλέψει αν στα play-off θα δούμε την ΕΦΕΣ που πέρυσι κατάφερε να φτάσει στην κορυφή της Ευρωλίγκας ή αν θα δούμε την προβληματική εικόνα που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τώρα. Ή αν θα δούμε και τις δύο. Ή αν θα δούμε και τις δύο. Δεν αποκλείεται. Ναι, γιατί και αυτό είναι πολύ πιθανό από αυτά που μας έχει δείξει φέτος. Η Μονακό, επειδή έχουμε και πολύ πρόσφατο το δείγμα παιχνιδιού του εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό, σε κάθε περίπτωση είναι τρομερά επικίνδυνη και σε κάθε περίπτωση είναι η ομάδα και σε σχέση με τη Μακάμπι και σε σχέση με την. Μην ξεχάσουμε κάτι. Σε διακόπτω. Αγενός. Να χάσει. Ναι, αγενός. Γιατί είπαμε για τα χαμένα, το είπε η Μυρτώ, για τα χαμένα 17 rebound, δηλαδή 42 η Μπαρσελόνα, συνολικά 25 Ολυμπιακός. Είπαμε για τις απουσίες και τα προβλήματα που είχε ο Ολυμπιακός με Σλούκα Φαλ, που αναλογικά ήταν σαν να λείπαν 7 παίκτες στην Μπαρσελόνα. Το καθένας το καταλαβαίνει αυτό που έπαιξε ουσιαστικά ο Ολυμπιακός με 8 το σημερινό μάτς. Ξεχάσαμε να πούμε, και μου το στέλνει φίλος, μας παρακολουθεί και τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα, μην λέμε περισσότερα τώρα και κάνουμε και διαφήμιση, και από ένα φοβερό μπασκετικό στέκι στη Θεσσαλονίκη μας παρακολουθούν. Λέει, δεν είπατε για τις 11 χαμένες βολές. Το μάτς έληξε 73-66 ο Ολυμπιακός. Ήθελα να τις πω, αλλά συνδεθήκαμε με τον Αχιλλέα. 11 χαμένες βολές. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβαινε κάποια στιγμή μέσα στο μάτς με τις συνεχόμενες άστοχες βολές. Λες, με τόσες πολλές άστοχες βολές θα κερδίσει το μάτς και όμως το πήρε.
Ειδικά μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο ήταν το, το μεγάλο πρόβλημα. Μα τι περισσότερε έχασε στην τρίτη περίοδο. Ακριβώς. Στην τέταρτη περίοδο ο Ολυμπιακός εκεί που έπρεπε να βάλει πάντως και βολές δεν έχασε πολλές. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός στο φινάλε έδειξε χαρακτήρα μέταλλο, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος δεν παίζει μπάσκετ. Προφανέστατα, αλλά τα εύσημα πρέπει να πάνε και στην ένταση που έδωσε στο παιχνίδι ενδεχομένως στην ομάδα του Ολυμπιακού και ο κόσμος. Νομίζω ότι ήταν και η αλληλεπίδραση. Ήταν και η ομάδα προς τον κόσμο και ο κόσμος. Το βάζω, μήπως μας ακούνε τα παιδιά μέσα που μας ακούνε, αν έχουν τον τρόπο να το επιβεβαιώσουν. Μου στέλνει ένας φίλος εδώ ότι υπάρχει διαρροή, είδηση, υπάρχει πληροφορία ή μήπως είναι δήλωση. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Καλάθης. Ο Καλάθης κάπου είπε ότι όχι μόνο θα παίξει το Ευρωμπάσκετ, ειδικά αν είναι η Αντετοκούμπρος. Όχι, υπάρχει συνάντηση του Νίκα Καλάθη με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας, αλλά δεν έρχεται και ποτέ θέμα απουσίας του Καλάθη. Όχι, άλλο θέλω να πω. Όχι, δεν είπα για το, δεν είπα για το Ευρωμπάσκετ. Ναι. Αυτό το παραπάνω λέω που μου στέλνει ο φίλος. Ναι. Ότι ξεκαθάρισε ότι ο ορίζοντάς του στην εθνική ομάδα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Δεν το συζητώ καν για το. Αφού ο Σλούκας μας είχε πει. Νομίζω ότι είναι για όλη αυτή τη γενιά. Μέχρι το 24, λες. Ναι, ναι. Το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά. Είχαμε πέρσι Ολυμπιακούς. Για το Σεπτέμβρη. Δεν γίνεται συζήτηση. Αφού ο Σλούκας μας είχε πει ότι μιλήσανε οι δυο τους και συνεννοηθήκανε και θα είναι το Σεπτέμβρη. Και νομίζω ότι ούτε για το παγκόσμιο τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα. Και εντάξει, ο Νίκα Λάθης ούτως ή άλλως μέχρι και τώρα στα παράθυρα δηλωμένος είναι. Δεν ξέρω αν. Δεν μπορεί να συμμετάσχει λόγω των υποχρεώσεων με την Μπαρτσελόνα. Είναι ενεργομένος της ομάδας ουσιαστικά. Λοιπόν, και επειδή όταν θα ξαναδούν κάποιοι που δεν τη βλέπουν τώρα, θα το χαλάσω εγώ λίγο στον αέρα, το πρωταπριλιάτικο του Eurohoops, έχω δικαίωμα νομίζω. Και αν έχω το παίρνω την άδεια από τη σημαία, υπότροπος ο Ολυμπιακός και κλεισμένο το θυρών το πρώτο παιχνίδι στα play-offs. Ναι, μην ανησυχήσετε. Πρωταπριλιά. Όταν θα ξαναβλέπετε την εκπομπή, είναι πρωταπριλιά, είναι ακόμα τι ώρα είναι. Όσο είμαστε στον αέρα τώρα, ζωντανά. Είναι, είναι πρωταπριλιάτικο, παιδιά. Δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο και ασφόνας για ο Μάικο Φουντεδάκη στη διάρκεια τη μάχη. Όχι, είναι πρωταπριλιάτικο και ελπίζουμε να μην υπάρχει κανένα κίνδυνο. Α μην είναι πρωταπριλιάτικο. Ένα από τα πρωταπριλιάτικα πριν από δύο χρόνια του Γιούργου ήταν. Υπογράφει στον Παναθηναϊκό Μάριο Χεζόνι. Και ένα χρόνο μετά υπέγραψε. Λοιπόν, ωραία. Τουλάχιστον αν είναι να βγει αληθινό, α βγει σε μια ύποπτη φάση και όχι τώρα στα playoff. Είπαμε, να δούμε όμως και τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Δώστα γιατί είπαμε, ξανατολέμε, έκλεισε η οκτάδα, περιμένουμε τα πλασαρίσματα από την τέταρτη θέση και κάτω, δηλαδή 5, 6, 7, 8. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη νίκη του Παναθηναϊκού τη θεσινή με 87-86 επί της Ρεάλ, που βοήθησε τον Ολυμπιακό, θα δούμε πόσο, για να αναρριχθεί στη βαθμολογία ακόμα περισσότερο. Η Μακάμπη επικράτησε της Βιλερμπάν με 94-73. Η Μονακό κέρδισε μέσα στο Μιλάνο με 72-63. Σήμερα η ΕΦΕΣ κέρδισε την Άλμπα με 87-77. Ο Ολυμπιακός φυσικά με 73-66 την Μπαρτσελώνα. Η Μπασκόνια με 96-79 της Αλγκύρης. Και η Μπάγερν επικράτησε 82-57 του Ερυθρού Αστέρα. Και κάπως έτσι είναι αυτή η 8η ομάδα που μπαίνει στα play-off της φετινής Ευρωλίγκας. Λοιπόν, ούτε οι 11 βόλες, ούτε τα 17 χαμένα rebound, ούτε η κακοδαιμονία με τις απουσίες, ούτε το τρίποντο του Καλάθη από το κέντρο. Που λες, οι Ιωνοί λένε τώρα όταν μπαίνει τέτοιο σουτ στη ελήξη ημιχρόνου, το χάσα. Όπως πολύ σωστά όμως είπες, το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τρίποντο του Γόκα, που δεν σκοπαρίστηκε το τρίποντο του Καλάθη. Και πάρα λίγο να κλείσει πριν το τελευταίο σουτ και πάλι τρίποντο του Γόκα. Και η Μπλαουγκράνα, να το πούμε και αυτό ωραίο το ποστάρισμά τους, για το τρίποντο του Καλάθη εκεί που έκανε το 33-40 από το κέντρο για το συν 7. Το έβαλε από την Ακρόπολη, λέει, το Twitter το δικό του, η Μπλαουγκράνα. Θα έπρεπε να πούνε από τον Πειραιά. Θα έπρεπε για τον Παναθηναϊκό, θα τέλειωσε. Θα έπρεπε να πούνε από τον Πασαλιμάνι, το Πασαλιμάνι και το καθεξής. Υπάρχει τεράστιο μπέρδεμα στο εξωτερικό, Αθήνα-Πειραιά, που είναι τα όρια, τι ακριβώς συμβαίνει κτλ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Να πούμε και μια κουβέντα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατάφερε να πετύχει οπωσδήποτε τη νίκη της χρονιάς στο φινάλε της σεζόν και αν μη τι άλλο δίνει υποσχέσεις για το μέλλον. Για τον Παναθηναϊκό και τον Παπαγιάννη. Για τον Παπαγιάννη, ο οποίος ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας όσον αφορά τους πόντους του, με 18 πόντους και 10 rebound είχε double-double. Είναι ο παίκτης με τα περισσότερα double-double φέτος στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας.
Και τα πιο εντυπωσιακά θα λέγα εγώ, έτσι. Και ο Ρικ Πιτίνο επιμένει ότι ο Παπαγιάννης ανήκει στο NBA. Έχει αναλάβει την εκπροσώπησή του, εντός εισαγωγικών το λέω αυτό. Θα παλέψει να τον ξαναβάλει εκεί. Δεν ξέρω αν θα τον μπορέσει να το πετύχει. Φέτος του χρόνου, πάντως ο Παπαγιάννης δείχνει ότι έχει επιστρέψει όχι απλώς δρυμύτερος, στο πολύ υψηλό επίπεδο και μπορεί να σταθεί εκεί και να κοιτάξει ακόμα και τον Ταβάρες και να τον κερδίσει στη μονομαχία του. Όχι, νομίζω ότι ο Παπαγιάννης έδειξε εκπληκτικά πράγματα απέναντι στον Ταβάρες. Δηλαδή, αυτό ακριβώς που είπες, παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Και δυστυχώς για τον ίδιο και ενδεχομένως και για τον ελληνικό μπάσκετ, ευτυχώς θα πω εγώ με μια υπερβολή για τον Παναθηναϊκό, σε ό,τι αφορά το NBA, πρέπει να αποτινάξει την κακή φήμη που ο ίδιος δημιούργησε, δυστυχώς για τον εαυτό του, όταν αποφάσισε ότι πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα, παρότι ήταν ένα πολύ υψηλό draft pick, τη στιγμή που δεν μπόρεσε να βρει ρόλο ούτε στο Σακραμέντο, εκεί του κόλλησε η όποια ρετσινιά και στη συνέχεια παίζοντας μαζί με τον Λίλαρντ στο Πόρτλαντ. Δηλαδή ο Παπαγιάννης ήδη είχε την ευκαιρία του NBA, 25 χρονών βέβαια είναι πολύ πιο όριμος, πολύ πιο έτοιμος και πολύ διαφορετικός παίκτης. Εγώ νομίζω, βλέποντας και το κόσμο και το υλικό που υπάρχει στο NBA, ότι σίγουρα αξίζει μια ακόμα ευκαιρία σε αυτό το επίπεδο, αλλά το θέμα είναι τι πιστεύουν και οι Αμερικανοί. Και συνήθως, επειδή έχουν επιλέξουν μέσα από πάρα πολλές διόδους το πώς θα βρουν παίχτη και πάνω σε ποιον θα ποντάρουν, νομίζω ότι το θέμα με τον Παπαγιάννη σε σχέση με το NBA είναι ακριβώς αυτό. Είναι ότι έχει να παλέψει με την εντύπωση που ήταν κακή και η οποία έχει δυστυχώς δημιουργηθεί από την πρώτη του θητεία εκεί. Ωστόσο, είδαμε και μία άλλη επιστροφή στον Παναθηναϊκό, τον Παπαπέτρου, ο οποίος έβαλε 15 πόντους, δείχνει σιγά σιγά μετά τον τραυματισμό. Το χειρουργείο που έκανε, τέλος πάντων, δεν ήταν τραυματισμό. Ότι επιστρέφει και βλέπουμε εν όψη του ελληνικού πρωταθλήματος ότι μπορεί να παίξει πολύ σημαντικότερο ρόλο. Θα παίξει πολύ σημαντικότερο ρόλο. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά για να βρει playmaker, επειδή όντως έπαιξε το σενάριο Φράγκαμ για τον Παναθηναϊκό που υπέγραψε στον Προμηθέα. Δεν νομίζω. Όχι. Επειδή όμως ο Φράγκαμ όντως είναι πια παίκτης ουσιαστικά του Προμηθέα, δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί. Ουσιαστικά έχει ανακοινωθεί. Ουσιαστικά το έχει παραδεχθεί και η ομάδα πια. Ναι. Νομίζω ότι είναι ότι ο Παναθηναϊκός επίσης κοιτάζει τους παίκτες θα φύγουν ή φεύγουν από τη Ρωσία για να βρει μια λύση άμεση, ένα παίκτη που θα κολλήσει τουλάχιστον για το επόμενο δίμηνο εν όψη των τελικών και θα μπορέσει να βοηθήσει στη συγκεκριμένη θέση, γιατί η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά για την κατάσταση του Γιόβιτς. Και δυστυχώς οι Κασάνδρες επιβεβαιώθηκαν, ένας παίκτης που ήταν περιποίηση στους τραυματισμούς και προερχόταν από τραυματισμό ξανά αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα. Νομίζω ότι το ιδανικό σενάριο για τον Παναθηναϊκό, έστω και αν το καλοκαίρι ήταν ένας παίκτης που είχε απορριφθεί, είναι ένας παίκτης που τον ξέρει καλά ο Πρίφτης και τον ήθελε ο Λορέζο Μπράουν. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα μπορεί να προχωρήσει στην παρούσα φάση. Και κυρίως να γνωρίζετε ότι σε αντίθεση με ό,τι συνέβη με τους ποδοσφαιριστές, όπου η FIFA στην ουσία ακύρωσε όλα τα συμβόλαια των ρωσικών ομάδων, δηλαδή έδωσε τη δυνατότητα τη νομική να υπάρξει παράσταση στους ποδοσφαιριστές που θέλουν να φύγουν από τη Ρωσία και να συνεχίσουν να λύνουν την καριέρα τους άμεσα. Στη Ρωσία, σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Η ΤΣΣΚΑ έχει αφήσει τρεις παίκτες να φύγουν, αλλά όλοι αυτοί οι παίκτες έχουν πληρώσει buyout για να φύγουν. Κανένας δεν έχει φύγει τσάμπα. Ο μοναδικός παίκτης λόγω ειδικών συνθήκων αφέθηκε να φύγει, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμα αν αυτός πλήρωσε buyout ή όχι. Γιατί στην αρχή είχε ακουστεί ότι ο λόγος που μένει ήταν το πολύ ακριβό buyout που ζητούσε η Zenit. Είναι ο Μαρσέλ Πονίτκα, ο Πολωνός, ο οποίος βέβαια εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με την ίδια του τη χώρα. Όπως και ο Γερέμκο. Ο Γερέμκο είναι μια πολύ διαφορετική υπόθεση όμως, γιατί την ώρα που όλοι φεύγουν, ο Γερέμκο πήγε. Αλλά κόπηκε από την εθνική ομάδα της Σουηδίας. Επομένως, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός κινείται, κοιτάζει τους παίκτες υψηλού επίπεδου που θα φύγουν από τη VTB. Για να κάνει προσθήκη. Για να κάνει προσθήκη και αυτό ίσως χρειαστεί ακόμα χρόνο. Λοιπόν, μην ξεχάσουμε να πούμε για το Γιάννη το Σφαιρόπουλο που στηρίζει τη Βόρεια Εύβοια. Βέβαια. Έτσι να τα αναφέρουμε αυτά. Και τον αγώνα του Παπα-Νικολάου για τον αθλησμό και το Άσπεργκ για να τα λέμε και αυτά. Και αύριο είναι και η παγκόσμια ημέρα
ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό. Και αν δεν το πούμε, μπορεί να μην παίζει στο επόμενο παιχνίδι μαζί με 3-4 ακόμα, αλλά στο σκοράρισμα... Έχει έρθει η ώρα να ξανακάνουμε εκπομπή για το NBA σιγά-σιγά. Έτσι πρέπει σιγά-σιγά. Και πριν φτάσουμε στο τέλος μας, νομίζω πρέπει να δούμε και τα παιχνίδια που απομένουν. Ε? Για τον Γιάννη το είπα, επειδή άλλο ένα milestone κατέριψε, έτσι, πέρασε. Πέρασε το τζαμπάρ. Πολύ φοβάμαι ότι επειδή οι Αμερικανοί αρέσκονται σε αυτά τα πράγματα, όπως ο Λεμπρόν πια στα 39 καταρρύπτει ρεκόρ τα οποία δημιουργούνται για να καταρρύψει. Θα δημιουργούν και για τον Γιάννη. Πιστεύω που ότι πλέον είναι ο κορυφαίο σκόρερ των Bucks όλων των εποχών. Αν συνεχίσει έτσι ο Γιάννης, είναι θέμα χρόνου σε μια δεκαετία από τώρα ζωή να έχουμε, να παίζει ακόμα, να είναι μια χαρά και να συνεχίσουμε να μετράμε απίστευτα κατορθώματα και πράγματα. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν έχουμε δει τίποτα. Και αφού κλείσαμε ένα διήμερο πολύ πετυχημένο, έτσι, ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει και με τη Φενέρ για να ολοκληρώσει. Θα έχουμε εκπομπή την ερχόμενη εβδομάδα, παρότι δεν παίζει ο Ολυμπιακός που πλέον συνεχίζει και στα play-off από την τρίτη τουλάχιστον θέση. Λοιπόν, πρέπει να δούμε το προγραμματάκι. 24η μάλλον τα μάτς που μένουν συνολικά. Ναι. Να ξεκινήσουμε με την 24η αγωνιστική που είναι η τελευταία και εκεί ακριβώς ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στη Φενέρ. Η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν και έτσι θα ξέρουμε και αν ο Ολυμπιακός θα είναι τρίτος ή δεύτερος. Η Μπαρτσελόνα τη Μακάμπη, η Βιλερμπάν τη Μονακό και ο Ερυθρός Αστέρας στην Εφές. Επίσης όμως μας μένουν 5 ακόμα παιχνίδια εξ αναβολής, τα οποία είναι Ζαλγκύρης Ερυθρός Αστέρας, Φενέρ Μπάγερ, Εφές Μπάγερ, Άλμπα Παναθηναϊκός και Μακάμπι Φενέρ. Αυτά τα ολίγα. Και ειδικά το Μακάμπι Φενέρ μπορεί να έχει τεράστια κρισιμότητα για τον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Το οποίο είναι και το τελευταίο μάτι που γίνεται 13 Απριλίου. Και εκεί τα play-off να πούμε ότι αρχίζουν στις 19 του μήνα. Στις 19 του μήνα. Και δεν έχει αλλάξει σειρά, δεν έχω φάσει κάτι. 2-2-1. Ε? Ναι. Το πλεονέκτημα 2. 2-2 την πρώτη εβδομάδα στην έδρα της ομάδας που έχει το πλεονέκτημα. 2 εκτός έδρας και αν χρειαστεί πέμπτο μάτς. Μπορεί να χρειαστεί και δεύτερο ζευγάρι. Μπορεί να χρειαστεί ένα. Να γίνει 2-0, 3-0. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Ανάλογα με τα ζευγάρια. Αλλά πάντως είναι 2 στην έδρα της ομάδας που έχει πλεονέκτημα. 2 εκτός και αν χρειαστεί πέμπτο επιστρέφουμε στο πλεονέκτημα. Μάλιστα. Λοιπόν, και κάπως έτσι νομίζω ότι ήρθαμε, ή μάλλον φτάσαμε στο τέλος. Ολοκληρώσαμε. Βεβαίως, ολοκληρώσαμε, τα συζητήσαμε όλα. Αν έχετε κάτι άλλο μπορείτε να μας στέλνετε ερωτήσεις. Ή να διαβάζετε Eurohoops. Εννοείται, εδώ είμαστε για να τα λέμε όλα. Και κοίτα, από ό,τι κατάλαβα τώρα μας έφερε το Χασάν Μάρτιν ο Μαυροδόντης, γιατί ετοιμάζει μια άλλη συνέντευξη για να κάνει καλό αποκριστικό αύριο. Εγώ έτσι κατάλαβα. Θα δούμε. Υπομονή, λίγες ώρες. Υπομονή. Έχεις κανένα θέμα με το Χασάν Μάρτιν, μια χαρά τα πάω. Τα είπε εξαιρετικά, μας κάλυψε νομίζω. Και φαντάζομαι κάλυψε και τους φίλους του Ολυμπιακού. Σύντομος και περιεκτικός. Έτσι ακριβώς, λακωνικότατος. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που ήσασταν και πάλι στην παρέα μας. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.